Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Δανάη Γάτσου, που είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ. Εξηγήστε λίγο τι είναι ΟΚΔΕ, κυρία Γάτσου. Καλησπέρα από το Real FM. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι με δύο λόγια για την οργάνωσή μας. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας είναι μια κομμουνιστική οργάνωση της άκρας αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Ανήκουμε στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού και του τροτσκισμού. Είμαστε μια πολύ παλιά οργάνωση και έχουμε παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις κρίσιμες καμπές του εργατικού και επαναστατικού κινήματος της χώρας. Θέλω να ξεκινήσω ξεκαθαρίζοντας ότι πρώτον, και το αναφέρω γιατί μεγάλο κομμάτι του κόσμου ρωτάει γιατί δεν ενώνεστε όλοι οι αριστεροί να γίνετε ένα μεγάλο αυτό. Κόμμα. Είναι αυτονόητο, ναι. Πολλές φορές το έχουμε θέσει σε πολλές συζητήσεις όλα τα χρόνια. Ναι, για εμάς οι εκλογικές συγκολίες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση λύση για κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό και επιλέγουμε την αυτόνομη καθοδό μας στις εκλογές. Νομίζω οι εκλογικές συγκολίες αποδεικνύονται ότι, ότι δεν είναι λύση ακριβώς και από την κατάληξη της σημερινής κυβέρνησης του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακριβώς αποτελούσε έναν συνασπισμό αριστερών οργανώσεων. Πλέον βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για αριστερά όταν αναφερόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει πιο νεοφιλελεύθερος από τους δεξιούς. Και γιατί, κυρία Γάτσου, να επιλέξει την ΟΚΔΕ για την Ευρωβουλή? Ναι, θα περάσω ακριβώς. Μήπως μετακινήσετε, αν μετακινήσετε, σταματήστε για λίγο, γιατί δεν σας ακούω καλά. Σας ακούω τώρα. Όχι. Ωραία, εντάξει. Θα πω, ναι, θα πω αμέσως. Η οργάνωσή μας δεν αποτελεί άλλο ένα αριστερό κόμμα. Δεν σπέρνουμε εκλογικές αυταπάτες. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια πιο ήπια διαχείριση του καπιταλισμού και της οικονομικής του κρίσης. Αντιθέτως, εμείς παλεύουμε καθημερινά για την οικοδόμηση μιας νέας επαναστατικής δύναμης και για την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Τη μοναδική διέξοδο, κατά την άποψή μας, από τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα, αυτή του καπιταλισμού και του πολέμου. Μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας που βέβαια κατά τη γνώμη μας δεν θα έχει καμία σχέση με τα εκφυλισμένα σταλινικά γραφειοκρατικά καθεστώτα του παρελθόντος, που πολλοί αριστεροί μέχρι και σήμερα δηλαδή τα εξακολουθούν και τα εξυμνούν. Τώρα εσείς να πω νομίζετε, γιατί. Ναι. Εσείς ποιο νομίζετε, ναι, ότι είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών? Το διακύβευμα, ναι. Γιατί έτσι θέλω να μου δώσετε. Συγγνώμη, κυρία Γάτσου. Ναι. Γιατί έτσι θέλω να μου δώσετε και το προφίλ που νομίζω ότι θα έχει η επόμενη Ευρωβουλή. Το προφίλ που θα έχει επόμενη Ευρωβουλή, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει δυστυχώς η ακροδεξιά, γιατί ίσως είναι το μόνο κομμάτι το οποίο πανευρωπαϊκά τουλάχιστον δίνει ένα ευρωσκεπτικό προφίλ. Ναι. Βέβαια πρόκειται για έναν κάλπικο ευρωσκεπτικισμό, έτσι. Τώρα, αυτό που θέλω να πω τουλάχιστον για εδώ πέρα, για την χώρα, είναι ότι ο κόσμος για μας πρέπει να απεγκλωβιστεί από αυτό το δίπολο των αστικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος από τους δύο και να αναδειχθεί ως πρώτη δύναμη στις επόμενες ευρωεκλογές, ακόμα και στις κοινοβουλευτικές δηλαδή τις επόμενες, το αποτέλεσμα στην ουσία του για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς και την νεολαία θα είναι ακριβώς το ίδιο για εμάς δηλαδή. Θα είναι μια συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών. Τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει κάθε άλλο. Τα ψηφισμένα μέτρα τα οποία υπάρχουν δεν έχουν καταργηθεί. Υπάρχουν ψηφισμένα μέτρα τα οποία μέλη να εφαρμοστούν από τις επόμενες κυβερνήσεις. Θα υπάρχει υποπτία και όλα αυτά έως το 2060 υπογεγραμμένα. Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης μπορούν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, η οποία συνεχώς βαθαίνει. Ναι. Αναφορικά με το ευρώ, κυρία Γάτσου, γιατί απλώς έχουμε λίγο χρόνο και θα ήθελα επίσης να δώσετε και το. Η κυρία Γάτσου ποια είναι? Εγώ ξέρω ότι είναι φοιτήτρια από το Τμήμα Πληροφορική στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου. Θα το πω στο τέλος, ναι, ωραία. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων θα προσπαθήσω να είμαστε πιο σύντομη, γίνεται. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μας, είναι φανερό ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρως ταγμένοι όχι με τα δικά μας συμφέροντα. Είναι ταγμένοι υπέρ των τραπεζιτών, των πλουσίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Πρέπει λοιπόν να μαυρίσουμε και αυτούς και τους υπόλοιπους μνημονιακούς και με τα δύο χέρια. Όπως επίσης πρέπει να μαυρίσουμε και τους ακροδεξιούς της Χρυσής Αυγής, αυτούς τους φασίστες που εξυμνούν τον Παπαδόπουλο, που παίρνουν το ρατσιστικό δηλητήριο μέσα στην κοινωνία, που παριστάνουν τους αντισυστημικούς ενώ στην πραγματικότητα υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Να πούνε επίσης όχι στην αποχή. Η αποχή δεν είναι λύση. Μπορεί και οι εκλογές οι ίδιες στην πραγματικότητα να μην αποτελούν. Νομίζω κανείς δεν πρεσβεύει την αποχή λύση. Και είμαστε όλοι από αυτούς που ανήκουμε, που λέμε ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει. Κυρία Γάτσου, εσείς είστε φοιτήτρια εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πληροφορικής.
Μάλιστα, έχω συγκρατήσει. Και έχω κρατήσει σημειώσει μας πως η κεντρική σας εκδήλωση είναι το Σάββατο. Θα ήθελα να μου πείτε γι' αυτό. Πρωτού, ναι, πρωτού κλείσω. Ναι. Να πω ότι η εκδήλωσή μας είναι το Σάββατο 18 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Πλατεία Αγία Σοφία. Πλατεία Αγία Σοφία. Θα ήθελα επίσης ένα ακόμη λεπτό για να τελειώσω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως. Όσο μπορεί, πιο σύντομα. Ναι, η λύση για εμάς, η πραγματική λύση βρίσκεται στους αγώνες μας. Πρέπει μέσα από την αυτοοργάνωσή μας, και αυτό παλεύει η ΟΚΔΕ καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, στα σχολεία, στις σχολές και τις γειτονιές. Πρέπει μέσα από συνελεύσεις που θα λειτουργούν σε βάση εργατικής δημοκρατίας να οργανώσουμε γενικές απεργίες διαρκείας, να εφαρμόσουμε αυτό που εμείς αποκαλούμε ένα αντίστροφο μνημόνιο υπέρ των εργαζομένων, για να φορτώσουμε την κρίση σε αυτούς που την έχουν δημιουργήσει, τους πλούσιους και τους τραπεζίτες. Να δώσουμε ναι. σε τέσσερις άξονες στο πρόγραμμά μας. Μ' ακούτε, αυτό λίγο χρόνο που έχουμε. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ο χρόνος μας πιέζει ασφιχτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό χρειάζομαι ακόμα για να δώσω μόνο τους τέσσερις άξονες του προγράμματος μας. Κυρία Γάτσου, σας δίνω 20 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πολύ κομβικά. Εμείς λέμε για κατάργηση των μνημονίων και διαγραφή του χρέους, οριστική ρήξη και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Να επανεκκινήσουμε την οικονομία και να πάρουμε τον πλούτο από εκεί που υπάρχει, να χρησιμοποιήσουμε δικό μας νόμισμα, να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες και τις τομείς κλειδιά της οικονομίας, και όλα αυτά μέσα από μια κυβέρνηση των εργαζομένων, η οποία θα επιβάλλει το δίκαιο και τα συμφέροντα της συντηρητικής πλειοψηφίας της κοινωνίας έναντι της μειοψηφίας των πλουσίων και των τραπεζών. Ωραία. Κυρία Γάτσου, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Δανάη Γάτσου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι από το Real FM. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.